Φίλες και φίλοι μου, πολύ καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή ανάλυση με τον Νίκο Παπουτσί ξεκινά. Είστε συντονισμένοι στο Web Review Ορφέας και σήμερα το θέμα μας είναι αυτό που βλέπετε και στην οθόνη σας. Είναι μια κοινωνία δικαίου, ένα κράτος δικαίου λοιπόν, που πολύ θα θέλαμε να βιώνουμε, αλλά δεν ξέρω αν αυτό υφίσταται. Για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή μας τον κύριο Φώτη Μιχαλακόπουλο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης. Στην Αλφα Αθηνών. Κύριε Μιχαλακόπουλε, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παπουτσί, καλησπέριζω και όλους τους τηλεθεατές της συχνότητας Ορφέας Web TV. Το θέμα έχει να κάνει με το ρέθισμα που πήραμε από τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες με τους Ρωμά και με τους αστυνομικούς στο περιστατικό που έγινε στο Πέραμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει διχάσει, θα λέγαμε, κύριε Μιχαλακόπουλε, κατά πολύ την κοινωνία μας και παρακολουθούντας τα γεγονότα, οι γνώμες δίστανται. Άμα ρίξει μια ματιά λίγο έτσι στο τι συμβαίνει και το τι αναλύουν όλοι δεξιά και αριστερά, άλλος παίρνει το μέρος του ενός, άλλος του άλλου και δεν ξέρουμε τελικά τι γίνεται. Οι αστυνομικοί φταίνε οι Ρωμά, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Σαφέστατα κύριε Παπουτσί, έχουμε έναν διαχωρισμό της κοινωνίας όσον αφορά το δίκαιο, κατ' ουσίαν, το οποίο, αν θέλετε, διαχωρίζεται ανάμεσα στον δράστη και σε αυτόν που υποτίθεται ότι αστυνομεύει σε μια πολιτεία, σε ένα κράτος το οποίο σαφέστατα δεν υπάρχει δίκαιο, δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός, δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει μια συντεταγμένη πολιτεία. Σίγουρα το γεγονός αυτό, καταρχήν να δώσουμε ένα ιστορικό στους τηλεθεατές, υπήρξε ένα συμβάν στο Αιγάλεο, με αστυνομικούς της Δίας, οι οποίοι σε ένα διερχόμενο έλεγχο επιχείρησαν να σταματήσουν ένα αμάξι το οποίο ήταν σπασμένο το πίσω τζάμι. Στο αμάξι αυτό επέβαιναν τρία άτομα, οι οποίοι ήταν Ρωμά και οι οποίοι είχαν κλέψει το συγκεκριμένο όχημα και δεν σταμάτησαν στον έλεγχο. Φυσικά οι αστυνομικοί δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν, βλέπουν το αμάξι ύποπτο, δεν γνωρίζουν ποιος είναι μέσα. Βλέπουν τρία άτομα σε ένα αυτοκίνητο ύποπτο. Σαφέστατα είδανε πίσω το παραθυράκι σπασμένο, άρα υπέθεσαν ότι πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο. Καλώς υπέθεσαν από ό,τι φάνηκε. Σαφέστατα, ναι, δεν έχουμε εμείς, αν θέλετε, μια αντίθετη άποψη από αυτήν ότι σίγουρα οι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν την. Κάτι είδαν και πρέπει να κάνουν αυτό που ακριβώς έχουν οριστεί και γι' αυτό που πληρώνονται κατ' ουσίαν να κάνουν. Άρχισε ένα ανθρωποκυνηγητό στο Αιγάλεο, το οποίο κατέληξε στο Πέραμα, όπου κάποιο φορτηγό σταμάτησε την πορεία του κλεμμένου οχήματος και αυτομάτως ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος έστριψε το τιμόνι και έπεσε πάνω στα μηχανάκια του Δίας και τραυμάτισε αρκετούς αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί τότε πυροβόλησαν, απάντησαν με 38 σφαίρες, οι οποίες σαφέστατα δεν ήταν για να αποτρέψουν την κίνηση αυτή, η οποία για κάποιους ήταν εγκληματική, το αυτοκίνητο δηλαδή προς τους αστυνομικούς, για κάποιους δεν ήταν και θα λένε, ισχυρίζονται κάποιοι ότι θα μπορούσαν να πυροβολήσουν οι αστυνομικοί στα λάστιχα και να σταματήσουν την πορεία του αυτοκινήτου. Εγώ θα ήθελα να σταθώ εδώ κύριε Παπουτσί και να δείξω, αν θέλετε, μία άλλη οπτική στο ποιος φταίει και τελικά ποιος δεν φταίει. Σαφέστατα έχουμε δει μέχρι τώρα στους καταβλισμούς των Ρωμά ότι υπάρχει μια παραβατικότητα, υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχει ένα άβατο στο οποίο δεν μπορεί να μπει η αστυνομία, δεν μπορεί να μπει καμία αστυνομική αρχή, διότι αν θέλετε είναι ένα μέλημα της πολιτικής αρχής να μπει σε αυτούς τους καταβλισμούς, να τους κλείσει και τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μένουν σε αυτούς τους καταβλισμούς να τους εξασφαλίσει μία στέγη, να τους εξασφαλίσει, αν θέλετε, εργασία, να τους εξασφαλίσει οτιδήποτε για να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτοί στην κοινωνία μας, στην πολιτεία μας ως νομοταγείς πολίτες. Κάτι το οποίο ο ίδιος ο κρατικός, παρακρατικός εγώ θα έλεγα, ανύπαρκτος κομματικός μηχανισμός δεν πράττει.
Από εκεί και πέρα, γι' αυτό μπαίνω και σε αυτή τη διαδικασία να εξηγήσω ότι δεν φταίει ούτε αυτό το παιδί, το 20χρονο, το οποίο σκοτώθηκε κατ' ουσίαν σε αυτό το συμβάν, αλλά ούτε και οι αστυνομικοί οι οποίοι έπραξαν, εγώ θα πω, τα δέοντα για να μπορέσουν να σταματήσουν ενδεχομένως και κάποιο θάνατο σε κάποιο συνάδελφό τους. Φταίει, αν θέλετε, όλη αυτή η έλλειψη κρατικού μηχανισμού, συνένοχη ενοχή, μια ανοχή ενός κρατικού μηχανισμού, ο οποίος θέλει συνεχώς διαίρεση της κοινωνίας σε πολλές κάστες, σε πολλές ομάδες, σε πολλές συντεχνίες, σε πολλές τοές. Αν θέλετε, συνεχώς έχει το δόγμα του διέρη και βασίλευε για να μπορεί να έχει και λόγο ύπαρξης. Άρα ερχόμαστε και στο διατάφτα ως βουλευτής Ελλήνων Συνέλευσης, ότι το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να το εξετάσουμε ενδελεχώς. Θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης να καταλάβει ότι δεν φταίει κανένας αυτή τη στιγμή πολίτης ο οποίος ζει σε μια διεφθαρμένη κοινωνία, και αντιθέτως, αν θέλετε, εάν υπήρχε σε πολλές πτυχές της ζωής μας, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η εργασία, υπήρχε πραγματική μέρημνα ενός κρατικού μηχανισμού ο οποίος θα μεριμνούσε πραγματικά για τον πολίτη, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά τα ευτράπελα, κύριε Παπουτσί. Είναι ουσιαστικά με χαροποιεί η απάντησή σας, κύριε Μιχαλακόπουλε, διότι ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι ότι δεν αντιμετωπίζεται το αποτέλεσμα, αλλά την αιτία, και με τη σκέψη αυτή που κάνατε και την τοποθέτησή σας. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι αντιμετωπίζοντας το αποτέλεσμα, σίγουρα μας διαφεύγει η αιτία που φτάσαμε σε αυτή την φάση για να μιλάμε για τα συγκεκριμένα περιστατικά, όταν η πολιτεία ίδια δεν μπορεί να μεγαλώσει στους κόλπους της σωστά και ορθά, είτε αυτούς που κάποιοι θεωρούν παραβάτες, είτε αυτούς που υπερασπίζονται λοιπόν τους πολίτες. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα καυτό τελικά να μπορεί να ενεργεί ο αστυνομικός υπέρ του πολίτη, γιατί αυτή είναι η δουλειά του αστυνομικού, να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών. Έτσι. Έκανε λοιπόν να κάνει τον έλεγχό του, να κάνει και αυτό να γίνεται παρά τις αντίξωες συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν από μια πολιτεία σαν αυτή που ζούμε, κύριε Μιχαλακόπουλε, γιατί βλέπουμε ότι ακούστηκε ότι σταματήσανε και την καταδίωξη έπρεπε να σταματήσουν, δηλαδή βλέπουμε ένα περίεργο πράγμα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση τώρα εμείς, νομίζω, έτσι ανοιχτά και να πούμε τι έπρεπε να κάνουμε ο αστυνομικός ή τι δεν έπρεπε. Γιατί θα μπορούσα εγώ να σας πω, έτσι κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, δεν μου αρέσει να λέω αυτή την κουβέντα, αλλά εάν έφυγε από εκεί το όχημα, με την άνεση που έριξε 7 μηχανές κάτω, δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν σκοτώσει 14 άτομα με μία κίνηση μόνο που εμπόλυσαν τις μηχανές, γιατί πιο κάτω να μην σκοτώσει άλλους 30. Δηλαδή θα πρέπει να. Δεν είναι κάτι τόσο απλό να πούμε γιατί δεν έριξαν στα λάστιχα, γιατί δεν έριξαν. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα το δείξει η έρευνα που έγινε πιο κάτω. Αλλά το θέμα είναι η δυσκολία, αυτή που σας είπα. Σαφέστατα, κύριε Παπουτσί, αυτή είναι η μέρημνα, αν θέλετε, και εκεί σταματάει αυτή τη στιγμή. Αυτή η καθεστωτική, αν θέλετε, διαδικασία η οποία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή, να βρούμε τελικά τον φταίχτη και να μην ψάξουμε παρακάτω, όπως προανέφερα, να δούμε ότι φταίει η παντελής έλλειψη κρατικού μηχανισμού και από τη μεριά της παραβατικότητας, αλλά και από τη μεριά της αστυνόμευσης. Σαφέστατα, είναι ένα καυτό ζήτημα το να μπορεί να ενεργεί ο αστυνομικός, ο οποίος θα πρέπει να έχει, στην Ελλήνων Πολιτεία θα έχει εξέχουσα θέση και πραγματικά θα τον προσέξουμε δεόντως και θα του παρέχουμε τα μέγιστα, αν θέλετε, και σε ψυχοϊλικό αλλά και σε εξοπλισμό για να μπορεί απρόσκοπτα να εκτελεί το καθήκον του, το οποίο είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών, η ευημερία τους, αλλά αν θέλετε και η εκμυδένιση της εγκληματικότητας, η οποία θα γίνεται, αν το θέλετε, με ένα τρόπο αυτοματισμού. Αυτό λέμε και εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης, ότι μέσα από τις προγραμματικές μας δηλώσεις σαφέστατα πρέπει να φτιάξουν αρκετή νευραλγική τομής του κράτους μας, όπως είναι η δικαιοσύνη, που κάθε άλλο παρά δικαιοσύνη δεν είναι,
όπως είναι τα σύνορά μας που βλέπουμε καθημερινά ότι βιάζονται και μπαίνουν πάρα πολλά κακοποιά στοιχεία από πάρα πολλές χώρες και αυτή τη στιγμή αυτοί χαρακτηρίζονται ως μετανάστες, ως οικονομικοί μετανάστες ή οτιδήποτε με μια πραγματικά μεταναστευτική, εγώ θα πω κομματική γραμμή η οποία δέχεται εκατομμύρια μεταναστών, λαθρομεταναστών οι οποίοι σαφέστατα αύριο θα απασχολήσουν τις αστυνομικές αρχές. Αυτό σε μια ελληνοπολιτεία, σε μια πολιτεία η οποία σέβεται τον εαυτό της και σέβεται και τους πολίτες της, δεν υφίσταται, δεν πρόκειται και δεν γίνεται να υπάρξει. Διότι εάν δεν έχεις, αν δεν κάνεις πρόληψη στο πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, στο αποτέλεσμα, σίγουρα θα έχεις πάντα το ίδιο αποτέλεσμα ό,τι και αν κάνεις. Θα δώσουμε βήμα στους αστυνομικούς, όπου μέσα από πραγματικές σπουδές σε πραγματικά σχολεία, σε πραγματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα μάθουν πώς να φέρονται, πώς να συμπεριφέρονται, αλλά κατ' ουσίαν μέσα από αυτά τα ίδια εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έχει μάθει και ο ίδιος ο πολίτης πώς θα φέρεται και πώς θα συμπεριφέρεται στην κοινωνία παρά έξω, στον ίδιο του συμπολίτη του, στον ίδιο τον συνέλληνά του, στον ίδιο τον συνάνθρωπό του, κύριε Παπουτσί. Σαφώς είναι το πρόβλημα και πρέπει να δούμε στη ρίζα του το πρόβλημα. Αλλά σε μια πραγματική δημοκρατία, όπως μπορεί να εννοηθεί, θα υπήρχαν τέτοια προβλήματα παραβατικότητας και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση μετά από το διάλειμμα που θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, κύριε Μιχαλακόπουλε, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε λοιπόν για να δούμε τι τελικά μπορεί να συμβεί σε μια πραγματική δημοκρατία. Κύριε Μιχαλακόπουλε, φίλες και φίλοι, παραμείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698. Ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην ελεύθερη συχνότητα του Web TV Ορφέας. Είναι εκπομπή ανάλυση. Μαζί μας είναι ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, ο κύριος Μιχαλακόπουλος Φώτης, στην Α Αθηνών. Βλέπουμε το email και το τηλέφωνο του κ. Μιχαλακόπουλου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για οποιοσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε. Επανήλθαμε λοιπόν για να δούμε τελικά σε μια πραγματική δημοκρατία, κ. Μιχαλακόπουλε, όπως μπορεί να την αντιληφθεί ένας άνθρωπος σε ένα κράτος δικαίου, εάν θα υπήρχαν προβλήματα παραβατικότητας και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ουσιαστικά. Μάλιστα, κ. Παπουτσί, καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ως Έλληνες πολίτες ότι ποια είναι μια πραγματική δημοκρατία. Σίγουρα η αντιπροσωπευτική δημοκρατία τους δεν θυμίζει σε τίποτα, αν θέλετε, μια δημοκρατία η οποία είναι δημόσια διοίκηση, μια δημοκρατία όπου πραγματικά διοικεί ο Δήμος, διοικεί δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης, στην ίδια την πολιτεία του. Γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά τα ευτράπελα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε όλες τις πτωχές της ζωής μας, σε όλες τις πτυχές του βίου μας και της καθημερινότητάς μας. Σαφέστατα σε ένα κράτος δικαίου, το οποίο αν θέλετε υφίσταται σε μια πραγματική δημοκρατία όπως εμείς, αν θέλετε, την έχουμε δημιουργήσει και μέσα από τους οργανισμούς μας, υφίσταται μια πραγματική δημοκρατία και σίγουρα θα μπορούσε να φτιάξει και να δημιουργήσει, αν θέλετε, να γεννήσει από τις τάχτες του
έναν οποιονδήποτε πολίτη ο οποίος θα γνωρίζει επακριβώς πώς να κινηθεί μέσα στην πολιτεία του, σε συνάρτηση πάντα με τους υπόλοιπους συμπολίτες του, σε μια συλλογικότητα, σε μια ολότητα, και να μην κοιτάει ο καθένας το πώς θα γλιτώσει την πάρτη του, το πώς θα γλιτώσει το τομάρι του, το πώς θα κινηθεί, αν θέλετε, ατομικά ως μονάδα. Η δημοκρατία αφορά την, όπως είπα, την συλλογικότητα, και μόνο ως τέτοια θα πρέπει να την, αντιμετωπίζουμε, να τη βιώσουμε κατ' ουσίαν σε μια αυριανή διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης, όπου ο πολίτης θα μπορεί αφενός να παίρνει τις αποφάσεις για τη δική του την πολιτεία, θα μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις για τη δική του τη ζωή μέσα από τους τοπικούς οργανισμούς του, στην ουσία τις απέλες, γι' αυτό και μιλάμε για δημοκρατία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι κάθε 4 χρόνια, όπου πάει ο οποιοδήποτε σε μια κάλπη στην οποία είναι κρυφή, κατ' ουσίαν κάλπικη, ψηφίζει και δεν γνωρίζει μετά, εάν και εφόσον είναι αληθινό το αποτέλεσμα, το οποίο του παρουσιάζουν, και μάλιστα με καταμέτρηση από μια ιδιωτικών συμφερόντων εταιρεία που είναι Singular Logic. Σαφέστατα εμείς λέμε ότι σε μια τέτοια δημοκρατία θα υπάρχουν πάντα τέτοια ευτράπελα, σε μια τέτοια δημοκρατία που στην ουσία είναι με μια κομματική ολιγαρχία, υπό το κάλυμα της δημοκρατίας θα υπάρχουν πάντα αυτά τα προβλήματα, και σίγουρα δεν θα υπήρχαν, υπάρχουν τέτοια προβλήματα εγκληματικότητας, αλλά θα μπορούσε σαφώς με μια ελληνική βούληση διακυβέρνηση να αλλάξουν όλα αυτά, κάτι ανάλογο που πρεσβεύει και η Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Παπουτσί. Θα μπορούσαν να αλλάξουν όλα αυτά, αλλά έχουμε δει να συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα της πολιτείας μας, της ζωής μας, της χώρας μας, πράγματα, παρατράγουδα που δεν μας αρέσουν. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε δει στα σχολεία μας, στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, οργανώσεις και οργανισμούς που κρύβονται μέσα εκεί, παραβατικότητες που συμβαίνουν και άλλα πράγματα και δεινά. Και θα ήθελα να ξέρω αν και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα, είναι κάτι που συμβαίνει χρόνια, και να μην πούμε πώς φτάσαμε να πολιτικοποιείται αυτός ο χώρος και να αλλάζει χρώμα. Αλλά θα μπορούσε ένας πραγματικός κρατικός μηχανισμός ενός κράτους δικαίου να αντιμετωπίσει και αυτές τις πραγματικότητες που έχουμε δει. Έχουμε δει στυλιάρια, έχουμε δει μολότοφ, έχουμε δει πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με φοιτητές. Που δεν είναι λόγο, εξωσχολικούς κτλ. Όλοι καταλαβαίνουν περί τίνους πρόκειται. Ένα θέμα, άλλη μια καυτή πατάτα, και αυτή που είναι και λίγο, δεν τα αγγίζουμε και εύκολα, έχει να κάνει με τα σχολεία και τα λοιπά, με τα τελευταία γεγονότα, και εκεί διήστανται οι γνώμες. Βεβαίως, κύριε Παπουτσί, είπατε μία λέξη, ότι πολιτικοποιούνται οι φοιτητές μέσα στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία. Κατ' ουσίαν δεν πολιτικοποιούνται, διότι η μέρημνα ενός πραγματικού πολίτη είναι πραγματικά να πολιτικοποιηθεί, είναι πραγματικά να καταλάβει ότι είναι πολίτη στην ίδια την πολιτεία του. Απλά παίρνουν μια κομματική γραμμή και οι συνιστώσεις οι οποίες, αν θέλετε, άρχουν σε αυτούς τους χώρους, δυστυχώς που θα πω δεν είναι τύχη, υφίσταται αυτό το θέμα, και αναγκάζουν και όλους τους υπόλοιπους φοιτητές, για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον εκπαιδευτικό, να κομματικοποιηθούν σε οποιοδήποτε χώρο, είτε αριστερός λέγεται αυτός, είτε δεξιός λέγεται αυτός, είτε οποιαδήποτε συνιστόσα, η οποία κατ' ουσίαν θα τους προσφέρει μια προστασία, είτε από τραμποκισμούς, είτε από ξυλοδαρμούς, είτε από, αν θέλετε, από καλούς βαθμούς και ούτω καθεξής. Αυτό σαφέστατα σε μια Ελλήνων πολιτεία, σε μια πολιτεία η οποία θα μεριμνήσει για τα εκπαιδευτικά της ιδρύματα, δεν θα υπάρχει. Θα εξαφανιστεί εντελώς, όσου δε ποτέ υπαρκτό. Δεν γίνεται να είσαι στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο και να υπάρχουν μέσα κομματικές ή οποιασδήποτε συνιστώσεις. Μέσα στο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο σου μπαίνεις καθαρά για να φοιτήσεις. Μπαίνεις καθαρά για να πάρεις γνώση η οποία αύριο θα σε φέρει πραγματικά ένα ενεργό μέλος, ένα ενεργό πολίτη σε αυτή την πολιτεία, να μπορέσει και εσύ να προσφέρεις από τη μεριά σου, μέσα από τη δική σου την αποστολή, αυτό που ακριβώς μπορείς να προσφέρεις από τη δική σου τη θέση. Σαφέστατα, κύριε Παπουτσί, πρέπει να διορθωθεί αυτό το θέμα, γι' αυτό και μέχρι κάποια στιγμή υπήρχε και άβατο του Πολυτεχνείου,
και για το Πολυτεχνείο, αν το θέλετε, σε κάποια άλλη εκπομπή μπορούμε να μιλήσουμε και να δούμε τι πραγματικά είναι αυτό που αυτή τη στιγμή γιορτάζουν στη μνήμη του Πολυτεχνείου. Αλλά έχουμε δει και πάρα πολλούς κομματικούς ταγούς, αν θέλετε, οι οποίοι εγώ θα τους έλεγα σύγχρονους εφιάλτες αυτή τη στιγμή και σε προηγούμενους χρόνους, να βρίσκονται στο τιμόνι της χώρας, είτε ως βουλευτές, είτε ως υπουργοί, είτε ως πρωθυπουργοί, αν θέλετε, και να παίρνουν αποφάσεις για τον ελληνικό λαό, χωρίς ωστόσο τη συμμετοχή του ελληνικού λαού, κύριε Παπουτσή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μάλλον δεν ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, γιατί εδώ έβλεπα θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος και γιατί δεν φτιάχνεται τελικά, αφού όλοι κόπτονται και ράπτονται για να φτιάξουν όλο αυτό που συζητάμε εμείς τώρα με τα σχολεία, τα σχολικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια κτλ. Και τα παρατράγουδα, τα προβλήματα παραμένουν. Μήπως τελικά δεν έχουμε κράτος δικαίου, μήπως αυτό που ζούμε δεν είναι δημοκρατία. Κάτι, γιατί τι είναι αυτό που δεν μπορούν να καταφέρουν οι κράτεοι, για να τους ονομάσω, γιατί δεν είναι μόνο η τελευταία κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις είναι η μία συνέχεια της άλλης. Είναι, με συγχωρείτε φίλες και φίλοι, πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Τα παρατράγουδα αυτά παραμένουν. Και μια δεύτερη σκέψη είναι πώς θα μπορούσε να αλλάξει λοιπόν όλο αυτό με την Ελλήνων συνέλευση. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, γιατί βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχουν χτιστεί συνήθειες ετών. Και καθώς γνωρίζουμε, ουδέν μονιμότερο εκ του προχείρου. Δηλαδή όλα έχουν παραμείνει εκεί και διωγγώνονται αντί να λύνονται τα προβλήματα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σαφέστατα, κύριε Παπουτσή, η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο. Βλέπουμε τη σύψη, την κοινωνική σύψη, αλλά και την κομματική σύψη σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Κάτι το οποίο όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή, αυτής εδώ της χώρας, έχουν καταλάβει, χωρίς ωστόσο και έχουν αντιληφθεί, χωρίς ωστόσο να βρίσκουν τη λύση, χωρίς ωστόσο να βρίσκουν, αν θέλετε, μια πραγματική λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θέλει, αν θέλετε, μια αναγέννηση, θέλει μια ανακατάταξη, θέλει γκρέμισμα και ξανά δημιουργία από την αρχή. Σαφέστατο, ως Ελλήνων Συνέλευσης και μέσα από τις προγραμματικές μας δηλώσεις, αλλά και μέσα από την ιδρυτική μας διακήρυξη, αλλά και μέσα από τη δράση μας, δείχνουμε στον πολίτη ότι μπορεί και αυτός να πολιτευτεί, μπορεί και αυτός να πολιτικοποιηθεί και όχι να κομματικοποιηθεί, διότι από την αρχή που έχουμε έρθει στην επικαιρότητα έχουμε δηλώσει ότι είμαστε πολιτικός φορέας. Δηλαδή είμαστε φορέας ο οποίος φέρει πολίτες, οι οποίοι μέσα από σαφή εκπαίδευση, μέσα από μια πραγματική εκπαίδευση πολιτική, μαθαίνουν να είναι ανεργοί, μαθαίνουν τι πονάει στην πολιτεία τους, στην πατρίδα τους, στη χώρα τους, μαθαίνουν μέσα από ΦΕΚ, μέσα από φύλλα εφημερίδων κυβερνήσεως, μέσα από νόμους, πώς μπορούν, αν θέλετε, να κινηθούν νόμιμα και νομικά απέναντι σε αυτήν την καθεστοντική κομματική λέλαπα. Μαθαίνουν να είναι, αν θέλετε, επίκαιροι και κέρι σε όλα τα χτυπήματα που γίνονται στο καθεστώς, πάντα μέσα από νόμιμες και νομικές διαδικασίες, πάντα μέσα από ένα πλαίσιο στο οποίο έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές το καθεστώς να το χτυπήσει, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει τίποτα. Αγαπητοί τηλεθεατές, πραγματικά πρέπει να μπει ο καθένας σε μια διαδικασία αυτογνωσίας. Τελικά, να δει ότι όποια λύση και να έχουμε δώσει ως Έλληνες, με την τεράστια μεγαλοπρέπεια που μας διέπει και που μας διαπρέπει, δεν έχουμε πετύχει τίποτα, διότι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα εργασίας, η οποία πρέπει να γίνει από όλους μας, για όλους μας. Πρέπει να γίνει συλλογικά, μέσα από έναν φορέα και όχι από ένα κόμμα το οποίο κομματιάζει την πολιτεία και την κοινωνία. Γι' αυτό και από την αρχή ως Έλληνος Συνέλευσης και ως υποψήφιος βουλευτής Έλληνος Συνέλευσης μίλησα ότι δεν φταίει με συγχωρείτε, ούτε ο φταίχτης, αλλά ούτε ο δράστης, δηλαδή δεν φταίει, αλλά ούτε και η αστυνομική αρχή, αλλά φταίει το καθεστώς αυτό το οποίο έχει βάλει όλους τους πολίτες σε μια διαδικασία διέρη και βασίλευε. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε, πρέπει να ενωθούμε, πρέπει όλοι οι πολίτες να μπουν στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, να πάρουν θέση, να δώσουν λύσεις, αν θέλετε, ο καθένας συγκεκριμένα, όλοι μαζί αντικειμενικά και υποκειμενικά σε οποιοδήποτε θέμα αφορά την καθημερινή ζωή μας, αλλά και μέσα από τις προγραμματικές μας δηλώσεις, οι οποίες πραγματικά
Όποιος τις διαβάσει θα καταλάβει ότι ο Λίνος Συνέλευσης δεν έχει να κάνει με κανένα κόμμα, δεν έχει να κάνει με καμία ομάδα, δεν έχει να κάνει με καμία συντεχνία, δεν έχει να κάνει με καμία, αν θέλετε, διαδικασία η οποία χωρίζει κάθε Έλληνα πολίτη. Ούτως ή άλλως από την αρχή εμείς ήρθαμε στα πράγματα, στην επικαιρότητα, με ένα, αν θέλετε, στάτους το οποίο ήταν χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα και χωρίς χρώμα, του χρήματος εννοείται. Δεν μπορούμε να διαιρούμαστε συνέχεια ως Έλληνες πολίτες, γιατί εάν ανατρέξουμε και στην ιστορία μας θα δούμε ότι ο Έλληνας όποτε ενώθηκε πραγματικά διέπρεψε, πραγματικά πέτυχε αυτό που κάθε ένας θα έλεγε κατόρθωτο. Έχουν πέσει αυτοκρατορίες ολόκληρες που φαινόντουσαν ακατανίκητες και πρέπει, και όλα αυτά έγιναν πάντα με την ένωση της συλλογικότητας, με την ένωση της ολότητας. Σίγουρα, αν θέλετε, υπάρχει και συγκεκριμένο θέμα στις προγραμματικές μας δηλώσεις για την αστυνομία, όπου θα τις δώσουμε όλα τα όπλα, θα τις δώσουμε όλο τον εξοπλισμό, θα δώσουμε όλες τις ευκαιρίες σε κάθε πολίτη ο οποίος θα αποφασίσει να ακολουθήσει αυτό το λειτουργήμα, θα έλεγα εγώ, δηλαδή τη διασφάλιση της ευημερίας, της πολιτείας, της πραγματικής, μιας Ελλήνων πολιτείας όπως πραγματικά την οραματιζόμαστε και την εκτελούμε εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης, και είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο οποιοδήποτε το μελετήσει θα μπορέσει να δει ότι ακόμα και στο θέμα της αστυνομίας, όπου είναι στο κεφάλαιο 15, στο τελευταίο, στο 15.5, στο άρθρο 5, λέμε το εξής, ότι τα σώματα ασφαλείας θα έχουν την εκτίμηση της πολιτείας και αυτά πρέπει να σέβονται τον κάθε Έλληνα πολίτη, γιατί ο ίδιος τους διόρισε στην υπηρεσία τους και ουσιαστικά εργάζονται για αυτόν. Σαφέστατα και ο αστυνομικός, εάν έχει να κάνει με πραγματικούς πολίτες, οι οποίοι θα τον σέβονται και αυτοί για το έργο που εκτελεί και επιτελεί, σίγουρα θα μπορεί να σέβεται αύριο τον ίδιο τον πολίτη για να δημιουργήσουμε πολιτεία, η οποία πολιτεία θα δημιουργήσει και άλλους πολίτες, και οι ίδιοι πολίτες πάντα θα διαιωνίζουν μια πολιτεία η οποία πραγματικά ακούγεται ότι είναι στη σφαίρα, αν θέλετε, του ακατόρθωτου. Κι όμως δεν είναι στο ακατόρθωτο, είναι κάτι το οποίο το εκτελούμε εμείς ήδη ως Ελληνοσυνέλευσης, μέσα από τους τοπικούς οργανισμούς μας, μέσα από τις διαδημοτικές μας, μέσα από την διοίκηση που μαθαίνουμε εμείς ήδη. Γι' αυτό και ούτως ή άλλως, όπως έχω μπει πολλά και σε πάρα πολλές εκπομπές, δεν θα βρείτε μέσα στην Ελληνοσυνέλευσης κανέναν υποψήφιο βουλευτή, κανέναν στη διοίκηση, ο οποίος να είναι, να ανήκει σε μια οικογενειοκρατία, να ανήκει σε ένα κομματικό τζάκι, και μόνο έτσι πρέπει και, αν θέλετε, επιβάλλεται να κινηθούμε μέχρι το τέλος, κύριε Παπουτσί. Άρα λοιπόν, κύριε Μιχαλακόπουλε, αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι η διάθεση υπάρχει, υπάρχει όμως και πραγματικός στόχος, καθώς βλέπουμε από τα λεγόμενά σας ότι αυτό που μας απασχολεί σαν πολιτεία δεν είναι να αντιμετωπίζουμε πάντα το τελευταίο αποτέλεσμα από μια άσχημη κατάσταση που βιώνουμε στη χώρα μας, αλλά να φροντίσουμε ούτως ώστε αυτά τα αποτελέσματα να μην υπάρχουν από τη γέννηση, μέσα από την σωστή παιδεία, μέσα από μια σωστή κοινωνία, θα είχαμε αποφύγει πάρα πολλά παρατράγουδα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Να μείνω σε αυτό που είπατε, κύριε Μιχαλακόπουλε, όσον αφορά το λειτουργήμα του αστυνομικού, και να κλείσουμε με αυτό, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, και να πω ότι ο Σωκράτης στην πολιτεία του είχε μία πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, αγάπη όσον αφορά το θέμα αυτό, τους φύλακες της πολιτείας. Οι φύλακες της πολιτείας, κύριε Μιχαλακόπουλε, είναι αυτοί που εγγυώνται και για την ίδια την πολιτεία. Οι φύλακες της πολιτείας είναι αυτό που λένε, είναι για την πολιτεία, για τους πολίτες, άρα λοιπόν είναι ένα λειτουργήμα που και η ίδια πολιτεία πρέπει να φροντίσει να μπορεί να το ασκεί ο καθένας που παίρνει αυτό το δρόμο, για να μπορέσει να έχει και αυτός
την κατάλληλη εκπαίδευση, υποδομή και όλα αυτά. Και από την άλλη, ο πολίτης να μην φτάνει να παίρνει ένα αυτοκίνητο και να διαβολίζει 7 μηχανάκια έτσι στα καλά καθούμενα, χωρίς λόγο, επειδή έκλεψε ένα αυτοκίνητο κάποια στιγμή για οποιοδήποτε λόγο. Σαφέστατα. Και Μιχαλακόπουλε, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήσασταν σαφείς. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας συμπληρώσετε. Η κοινωνική λειτουργία πρέπει να είναι αδέκαστη, πρέπει να είναι άμεμπτη. Πρέπει πραγματικά να αντικατοπτρίζουν την ίδια τη συλλογικότητα της πολιτείας στην οποία ζουν, βιώνουν και κινούνται. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό και να πούμε ότι μπορούμε τελικά σε μια πραγματική πολιτεία, σε μια δημοκρατία, σε ένα κράτος δικαίου να τα καταφέρουμε. Ευελπιστούμε λοιπόν να γίνουν όλα αυτά πολύ σύντομα. Ελπίζουμε να μας ανοίξετε τον δρόμο, κύριε Μιχαλακόπουλε. Αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή, να ξαναπώ ότι ήταν ο κύριος Φώτης Μιχαλακόπουλος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στην Α Αθηνών. Τηλέφωνο και mail υπάρχουν στην μπάρα και στην οθόνη σας συνεχώς κατά όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Μιχαλακόπουλε, φίλες και φίλοι, να είστε καλά μέχρι την άλλη φορά. Γεια σας. Γεια σας.